Δεν παρετήστε με τίποτα όλοι σας. Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και οι υπόλοιποι, και ούτε πρόκειται φυσικά να το κάνετε, δεν παρετήστε από το θλιβερό καθήκον που έχετε αναλάβει να προσπαθείτε να σώσετε ένα γερασμένο εδώ και καιρό και κάθε μέρα πιο σάπιο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα, το καπιταλιστικό, το τελευταίο εκμεταλλευτικό ευτυχώς για τους λαούς. Ενώ δεν έχει πλέον τίποτα να προσφέρει στους λαούς, ενώ δεν έχει κανέναν άλλον τρόπο να τραφεί, να επιζήσει, να αναπαραχθεί από το να ρουφάει όλο και μεγαλύτερο μέρος του παραγόμενου πλούτου σε όλο και λιγότερες τσέπες, εσείς προσπαθείτε να του δώσετε ανάσες ζωής με μακιγιαρίσματα διαχείρισης, με αρώματα ανάπτυξης. Κάνετε ό,τι μπορείτε να σηκώσετε σκόνη, μη και δουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα ότι πλέον ο μόνος τρόπος για να ζήσουν έστω και μία άσπρη μέρα είναι να ξεπερδέψουν μαζί του. Και το κάνετε συνειδητά, όχι από δυναμία. Συνειδητά παραπλανάτε τον κόσμο. 30 χρόνια τώρα από το 1990 που προσωρινά γλιτώσατε από τον εφιάλτη σας στο σοσιαλιστικό κόσμο που κρατούσε σε ανάταση τους λαούς και τους οδηγούσε σε κατακτήσεις, δεν υπάρχει ένας προϋπολογισμός. Ούτε σε οικονομική κρίση, είτε σε ανάπτυξη, είτε με αύξηση, είτε με μείωση του ΑΕΠ, είτε με μνημόνια, είτε χωρίς μνημόνια, είτε με δεξιά, είτε με αριστερά, που λέει ο λόγος. Δεν υπάρχει ένας προϋπολογισμός που να μην χάνει ο λαός μας σε μισθό, σύνταξη, υγεία, παιδεία, σε δικαιώματα συνολικά. Αυτό κρύβεται όλοι σας. Ότι αυτό το σύστημα τα χρειάζεται όλα αυτά ως καύσιμη ύλη για να τα μετατρέψει σε κέρδος. Ούτως ή άλλως θα το κάνει αυτό, δεν έχει άλλο δρόμο. Εσάς σας χρειάζεται να τα κάνετε όλα αυτά νόμους, να κάνετε πως αναγεννιέστε, καλή ώρα, να τα παρουσιάσετε ως μονόδρομο, να πλακώνεστε για τη μοιρασιά στα ψίχουλα, δείχνοντας διαφορές διαχείρισης εγκλωβισμού. Έτσι τόσα χρόνια μια ο ένας, μια ο άλλος, κόψε ράψε, φτάσατε τις συντάξεις στα 470 ευρώ για το 27% και στα 570 ευρώ για 38% των συνταξιούχων. Κόψε ράψε τα εργατικά δικαιώματα, καταργήσατε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την κυριακάτικη αργία, το 8ωρο με το έκτρωμα Χατζηδάκη, φτάσατε το μισθό για το 30% των εργαζομένων στα 345 ευρώ, κάτω δηλαδή από το όριο της φτώχειας, ενώ ο μέσος μισθός γκρεμίστηκε στα 785 ευρώ. Δώσατε με τη σειρά ο καθένας τα παράσιτα τη δυνατότητα να απασχολούν ένα εργαζόμενο αντί για δύο και για τρεις με διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου και την τελεργασία για όλο το 24ωρο, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους. Τώρα τους κόβετε και το επίδομα. Με μισθό, εσείς, δεκαπλάσιο το επιστήμονα, του ερευνητή, ο οποίος εκτοξεύει την τεχνολογία, τους αυτοματισμούς, 20πλάσιο από τον εργάτη που εκτοξεύει την παραγωγικότητα της εργασίας στα μεταλλεία, στα ναυπηγεία, στις κατασκευές, στη βιομηχανία. Εσείς νομοθετείτε όλα αυτά αντί να γίνουν δουλειά για όλους, με λιγότερες ώρες εργασίας και προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν σήμερα να κάνουν τη ζωή απόλαυση, εσείς νομοθετείτε να γίνουν όλα αυτά κότερα, βίλες και θησαυροφυλάκια για μια χούφτα μεγαλομετόχους επιχειρηματικών ομίλων που δεν προσφέρουν τίποτα στην παραγωγή. Πεθαίνει ο κόσμος μαζικά και εσείς μειώνετε τα χρήματα στην υγεία. Εκμεταλλεύεστε το γεγονός ότι έχουν παλιώσει από την εγκατάλειψη όλες οι υποδομές, κτίρια, δρόμοι και δεν αντέχουν ούτε σε δύο ρίχτερ, ούτε σε μια νεροποντή και μοιράζετε δεκάδες δις που τα μαζέψατε μόνο από τους βιοπαλευτιστές στα κοράκια της ενέργειας για να μας σώσουν από την κλιματική αλλαγή, ληστεύοντας με το κόστος της ενέργειας το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος του λαού μας. Προσκαλείτε τα εγχώρια και τα όπου γης κοράκια να έρθουν να επενδύσουν. Τους υπόσχεστε χρηματοδότηση με τα χρήματα του λαού. Υπόσχεστε δανεικά και αγύριστα. Μηδενικούς σχεδόν φόρους και ασφαλιστικές φορές. Τους υπόσχεστε ότι θα τους δίνετε και το μισθό των νέων. Τους υπόσχεστε εργαζόμενους σύγχρονους σκλάβους χωρίς δικαιώματα. Τους υπόσχεστε δηλαδή μόνο κέρδη. Και επέρεστε όλη μέρα για τα 2, 3, 4 πολυεθνικά μεγαθύρια ψηφιακά φασονατζίδικα που ήρθαν διότι βρήκανε διέξοδο κερδοφορίας. Φανταστείτε τι θέλουν δηλαδή τα υπόλοιπα κοράκια για να τους πείσετε και αυτά να έρθουν. Και σταματήστε επιτέλους να κάνετε ότι μαλώνετε για το είδος της ανάπτυξης. Διότι τα συνδικαλιστικά στελέχη όλων σας, εσάς της Νέας Δημοκρατίας που φέρνετε δουλειές με καλούς μισθούς, εσάς του Πασόκ που φέρνετε πλέον κάτι νέο και εσάς του ΣΥΡΙΖΑ που καίγεστε για τον κατώτατο, αρκεί να το αντέχει η οικονομία. Μαζί όλοι την προηγούμενη εβδομάδα στα κρυφά υπέγραψαν το γκρέμισμα 50 ετών συλλογική σύμβαση εργασίας με αγώνες στον πιο κερδοφόρο τηλεπικοινωνιακό όμιλο στην Ελλάδα, τον όμιλο ΤΕ,
που εξασφάλισε χρηματοδότηση και τεράστια κερδοφορία για τα επόμενα πολλά χρόνια και παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα το απέρριψαν με συλλογικές αποφάσεις, ανοίγοντας έτσι το δρόμο της συμπίεσης του μισθού προς τον κατώτατο, είτε σιριζαϊκού είτε νεοδημοκράτικο. Οι εργαζόμενοι βέβαια οργανώνονται αυτή την ώρα που μιλάμε για να ακυρώσουν αυτή την υπογραφή και αυτούς που την υπέγραψαν. Στα πετρέλαια καβάλας ουσιαστικά χρηματοδοτήσατε 100 εκατομμύρια με 100 εκατομμύρια ευρώ την απόλυση όλων των εργαζομένων με συγκροτημένα συλλογικά δικαιώματα για να πάρουν καινούριους χωρίς δικαιώματα. Αυτά είναι μόνο τα παραδείγματα της τελευταίας εβδομάδας. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να αφήσετε εργασιακό χώρο με μισθό πάνω από τον κατώτατο. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά όλοι μαζί ένα αντεργατικό νομοθετικό πλέγμα, τερατούργημα, που πλέον δεν έχει αφήσει μία στάλα χρόνου ανεμελιάς για ένα εργαζόμενο σε όλη του τη ζωή. Από την ώρα που γεννιέται και αν τη βγάλει καθαρή και έχει φαγητό, για να βγάλει τη σακατεμένη παιδεία του πρέπει να πληρώσει περισσότερα από όσα θα βγάλει στην εργασιακή του πορεία. Σαν φοιτητής ερευνητής να ψάχνει κανέναν τεχνοβλαστό με μισθό επίδομα για να μπορούν να του ρουφήξουν τη γνώση. Ως εργαζόμενος, και βέβαια ούτε κατά διάνοια δεν μιλάω για τους μερικά αυτοαπασχολούμενους και αυτούς που αμείβονται με το κατώτατο, γιατί ζουν έναν εφιάλτη, αλλά αυτούς ακόμα που είναι με 1.000 και πάνω ευρώ μισθό, που θα γεράσουν δουλεύοντας μόνο και ζυγίζοντας κάθε μήνα αν θα πληρώνουν τη ΔΕΗ και το αέριο ή αν θα πληρώνουν για να φάνε. Και όταν φτάσουν στη σύνταξη να ντρέπονται που θα είναι βάρος στα παιδιά και τα εγγόνια τους. Ερώτημα. Αυτό εσείς το λέτε ζωή? Αυτό ζουν η πλειοψηφία του λαού μας. Αυτή τη ζωή πιστεύετε ότι θα αναγκάσετε με τις σιριζαϊκές άβρες και τις νεοδημοκράτικες μεθόδους καταστολής να ανεχθούν οι επιστήμονες, οι ερευνητές, οι τεχνικοί, οι εργαζόμενοι, οι εργάτες? Συνεχίζετε να υπηρετείτε το θλιβερό καθήκον αυτή τη σαπίλα, να την παρουσιάζετε σαν μονόδρομο και σαν πρόοδο. Μονόδρομος λοιπόν είναι να γίνουν οι χώροι δουλειάς η Food και Costco παντού, σε όλους τους κλάδους, πανελλαδικά, και θα γίνουν. Έτσι οι νόμοι σας, όπως απέδειξαν οι αγώνες αυτούς τους χώρους των εργαζομένων, δεν θα έχουν καμία ισχύ, καμία αξία. Το τιμόνι των εξελίξεων θα το πάρουν στα χέρια τους οι εργαζόμενοι, αυτοί που παράγουν τον πλούτο, και έτσι θα μπορέσουν να δουν πιο καθαρά ότι μπορούν να κρατήσουν και το τιμόνι της ιστορίας.